Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι. Βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι η Ευλαμπία Ρεύη. Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η φωτιά στα Βίλια για τέταρτη ημέρα. Μάχη των κατοίκων να σώσουν τις περιουσίες τους. Ο διπορικό του Open. Δραματικές εικόνες στο αεροδρόμιο της Καμπούλ κατά τη μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού. Αυτοψία στον Εύρο που ετοιμάζεται για νέο μεταναστευτικό κύμα. Εντείνεται η πίεση στα νοσοκομεία λόγω κορονοϊού. Επιμένει ο Τσιτσιπάς στην αντιεμβολιαστική του στάση. Μένεται για τέταρτη ημέρα η καταστροφική πυρκαγιά στα Βίλια. Η μάχη με τις αναζωπηρώσεις συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, ενώ στις φλόγες παραδόθηκαν σπίτια. Έχουμε συνδεθεί με τον Γιάννη Ζιάκα, την Αδαμαντία Λιόλιου, τον Αργύρη Καλογερόπουλο και την Γεωργία Γαραντζιώτη. Αργύρη, θα έρθουμε σε εσένα πρώτα. Είσαι στους πρόποδες του όρους Πατέρας. Εκεί γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτή τη στιγμή. Ναι, Ευλαμπία, είμαστε στις πρόποδες του όρους Πατέρα, στην περιοχή λέγεται Κορομιλιά. Υπάρχει ένα ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά στους πρώτους αγροτικούς, σε πρώτες αγροτικές κατοικίες. Δεν υπάρχει οικισμός κοντά στην περιοχή αυτή εδώ, υπάρχουν όμως διάσπαρτες αγροτικές κατοικίες, στάνες, αποθήκες, σιτηρά. Είναι μια αγροτική περιοχή, το μέτωπο καίει. Και αυτή τη στιγμή καίει ανεξέλεγκτο και κατεβαίνει τη ράχη του βουνού προς τις πρώτες κατοικίες, τα πρώτα σπίτια. Επιχειρούν εδώ ισχυρές αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις που έχουν έρθει μάλιστα από την Καστοριά. Είδαμε οχήματα που είναι από την πυροσβεστική της Κατοριάς. Επιχειρεί και ένα Σινούκ και πριν από λίγο είδαμε και ένα αεροσκάφος Έριξον, ένα ελικόπτερο Έριξον που προσπαθεί να περιορίσει τις φλόγες. Είναι το κεντρικό από τα άλλα δύο μέτωπα τα οποία είναι πολύ κοντά στα Μέγαρα. Είναι από τα τρία ενεργά μέτωπα των Μεγάρων. Ένα είναι πολύ κοντά στο όρος Κανδύλη και ένα είναι στα δεξιά μου και στα αριστερά μου. Είναι ένα άλλο μέτωπο το οποίο το βλέπουμε και το οποίο καίει χαράδρες. Αυτή τη στιγμή δεν απειλεί ούτε οικισμούς, δεν απειλεί τίποτα. Καίει μέσα στη χαράδρα. Είναι μια μεγάλη πυρκαγιά. Έχει κάψει χιλιάδες στρέμματα δάσους μέχρι στιγμής. Χιλιάδες στρέμματα δάσους. Και αυτό είναι το νότιο άκρο της, το οποίο αυτή τη στιγμή κατακαίει μια πευκόφυτη. Μια πευκόφυτη περιοχή, ένα πευκόφυτο δάσος στην περιοχή Κορομιλιά των Μεγάρων. Φυσικά υπάρχουν και αναστατωμένοι κάτοικοι των γύρω αγροτικών κατοικιών εδώ πέρα που έχουν έρθει να δουν την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Πεζοπόρο τμήμα έχει ανέβει αυτή τη στιγμή επάνω στο βουνό. Θα προσπαθήσει να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας ανάμεσα στην πυρκαγιά και τις στάνες, τα πρώτα αγροτικά σπίτια που βρίσκονται εδώ πέρα. Όλοι ελπίζουν ότι αυτό το μέτωπο θα μπορέσει να αναχαιτιστεί μέσα στην ημέρα, πριν δύσει ο ήλιος, αν είναι δυνατόν. Και με τη βοήθεια, βέβαια, εννοείται και με των εναέριων μέσων που συνεχίζουν να έρχονται εδώ. Όλο αυτό ελπίζουμε, Αργύρη. Είναι ένα σοβαρό μέτωπο αυτό τώρα που μας περιέγραψες. Θα πάμε όμως και στο άλλο μέτωπο που είναι ο Γιάννης Ζιάκας, που είναι Γιάννη στην κορυφή του όρους Πατέρας. Ευλαμπία, ακριβώς από τη θέση στην οποία βρισκόμαστε εδώ από την πλευρά των Μεγάρων, μπορούμε να δούμε ακριβώς πόσο είναι το μήκος, πόσα χιλιόμετρα είναι το πύρινο μέτωπο το οποίο καίει αυτή τη στιγμή την κορυφογραμμή του όρους Πατέρα και κατεβαίνει σιγά σιγά προς την τοποθεσία Κανδύλη κοντά στο πεδίο βολής του πυροβολικού εδώ στα Μέγαρα. Νομίζω ότι η εικόνα μιλάει από μόνη της. Μιλάμε για ένα μέτωπο αρκετών χιλιομέτρων και να θυμίσουμε ότι οι φλόγες αυτές περάσαν την κορυφή του βουνού, ερχόμενες βέβαια από την πλευρά των Βιλίων. Μιλάμε δηλαδή για το άλλο μέτωπο που βασάνιζε την περιοχή των Βιλίων εδώ και τόσες ημέρες και πλέον είναι ορατό και μάλιστα πάρα πολύ ορατό σε πολλά χιλιόμετρα μήκος και από την περιοχή των Μεγάρων. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας δόθηκε μια πραγματική μάχη με διάσπαρτες εστίες από την άλλη πλευρά του όρους Πατέρα. Εναέρια μέσα, επίγειες δυνάμεις κάναν τα πάντα ώστε να περιορίσουν ακόμα και τις αυτές όσες διάσπαρτες εστίες έχουν
μείνει από την άλλη πλευρά. Και βέβαια και τις αναζωπηρώσεις. Είδαμε άλλωστε μία αναζωπήρωση κοντά στον οικισμό Αγία Παρασκευή, όπου έκαψε και κάποιες περιουσίες, κάποια σπίτια, τα οποία άλλα ήταν εξοχικά, άλλα ήταν μόνιμες κατοικίες. Σε κάθε περίπτωση να πω αυτό, Ευλαμπία, και να κλείσω, ότι σε ευθεία γραμμή από εδώ βρισκόμαστε 35 χιλιόμετρα από τα Βίλια. Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά για το πόση απόσταση έχει διανύσει το πύρινο μέτωπο και με τι μανία έρχεται. Λέει πολλά, Γιάννη, για το πόσο μεγάλη είναι η έκταση του μετόπου. Όμως, κυρίες και κύριοι, δραματικές είναι οι στιγμές που βιώσαν για μία ακόμη νύχτα οι κάτοικοι στα Βίλια. Αρκετοί χρειάστηκε να εκενώσουν τα σπίτια τους με τους αστυνομικούς, να απομακρύνουν ηλικιωμένοι με κινητικά προβλήματα, αλλά και έναν πυροσβέστη να δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 5 το πρωί. Οι συνεχείς αναζωπηρώσεις περικυκλώνουν τους οικισμούς Καραούλη και Πανόραμα, που βρίσκονται κοντά στα Βίλια. Η φωτιά έχει ξεφύγει, ειδικά τέτοια ώρα που δεν μπορεί τίποτα να πετάξει. Διατάσσεται εκένωση. Εκενώνε, ζητάνε εκένωση, Καραούλη, Πανόραμα. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, παρά μόνο ότι Θεός βοηθός. Οι κάτοικοι απομακρύθηκαν, όχι όμως και τα ζώα. Και τα σκυλάκια τα παρατήσανε εδώ και φύγανε. Και αυτά καίγονται. Παρότι τα μέτωπα της φωτιάς φαίνεται να περιορίζονται κατά τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβέστες, εθελοντές, τοπική αυτοδιοίκηση και κάτοικοι βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση εξαιτίας των συνεχών αναζωπηρώσεων. Ώρα 5 τα ξημερώματα στα Βίλια, οι πυροσβέστες εξακολουθούν να σβήνουν φλόγες, κάποιες από τις οποίες έχουν επεκταθεί σε οικίματα, όπως το συγκεκριμένο που μοιάζει εγκαταλελειμμένο. Οι εκενώσεις συνεχίζονται και τις πρώτες πρωινές ώρες. Άνδρες της Όπκια μεταφέρουν ηλικιωμένοι με κινητικά προβλήματα. Η φωτιά φτιάχνει το δικό της μικροκλίμα. Ο στρόβιλος από την πυρκαγιά εκτοξεύει έναν ολόκληρο κορμό προς τους πυροσβέστες. Επίγεια τμήματα της πυροσβεστικής δεν σταματούν να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες. Κύριο μέλημά τους είναι να μην καούν σπίτια που βρίσκονται διάσπαρτα στο πυκνό πευκόφυτο δάσος. Από την ολονύχτια προσπάθεια, ένας εθελοντής δασοπυροσβέστης λιποθυμά και δέχεται τις πρώτες βοήθειες από τους συναδέλφους του. Έχει ξημερώσει και οι αναζωπηρώσεις δεν έχουν τελειωμό. Ελικόπτερα και αεροσκάφη πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού ώστε να θέσουν υποπλήρη έλεγχο την πυρκαγιά. Η αύξηση της έντασης του αέρα όμως είναι κακός σύμμαχος, καθώς μπρόχνει τη φωτιά προς την περιοχή των Μεγάρων. Βρισκόμαστε μέσα στο μέτωπο στην Αγία Τριάδα. Όπως βλέπετε, βρίσκονται εδώ τα πυροσβεστικά οχήματα και συνεχίζουν να επιχειρούν. Είναι ένα πάρα πολύ δύσβατο σημείο και πριν από λίγο επιχείρησε Καναντέρ. Η φωτιά που ξεκίνησε από τα Βίλια και κινείται προς τα Μέγαρα μένεται ανεξέλεγκτη για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, καίγοντας δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους. Καίγοντας όμως και σπίτια, όπως θα μας πει η Αδαμαντία Λιόλιου, που είσαι σε ένα σπίτι που κάει και η Αδαμαντία. Βρισκόμαστε, Ευλαμπή, ακριβώς σε μια κατοικία που αποτελεί πλέον παρελθόν. Είμαστε στον οικισμό στο Καραούλι, στη θέση Καραούλι, και όπως μπορείτε να δείτε, αυτό που έχει απομείνει είναι μόνο χαλάσματα. Εμείς βρισκόμαστε μέσα στο σπίτι. Καταλαβαίνουμε πως η φλόγα το περιτύλιξε κανονικά και το έκανε στάχτη. Βλέπουμε ότι η σκεπή έχει πέσει στο έδαφος, έχει καταρρεύσει και το μόνο που έχει απομείνει είναι χαλάσματα. Αυτό εδώ, αν μπορεί να εστιάσει ο Απόστολος ο Τζίμας, ο περατέρ του Όπεν, βλέπουμε και μία μπάλα. Είναι το τραγικό στοιχείο, ένα παιχνίδι των παιδιών μέχρι πρότινος, που πλέον και αυτό ανήκει στο παρελθόν, την κατέκαψε και την κατέστραψε η φωτιά. Στο εσωτερικό εδώ βλέπουμε μαυρισμένους τοίχους, είναι μόνο ο σκελετός του σπιτιού που έχει απομείνει, και εδώ λοιπόν ήταν το σαλόνι του σπιτιού. Μόνο ερείπια από καΐδια και στάχτη έχει απομείνει. Βλέπετε το τζάκι που το διακρίνουμε και τίποτε άλλο. Δεν υπάρχει όρθιο, δεν άφησε όρθιο η πύρινη λέλαπα που έδειξε το μένος της εδώ στην συγκεκριμένη περιοχή, στην θέση Καραούλη, όπου και βρισκόμαστε στην ευρύτερη περιοχή των Βιλίων. Δυστυχώς οι εικόνες είναι δραματικές για ακόμη μια φορά, καθώς το βράδυ η πυρκαγιά έδειξε το μένος της και κινήθηκε σε αυτήν εδώ την περιοχή. Βλέπουμε λοιπόν ένα παράθυρο που δεν υπάρχει πλέον, ενώ στάχτη ορείται ακόμη στην ατμόσφαιρα. Εμείς περπατάμε ανάμεσα σε χαλάσματα, σε σκόνη και στάχτη, προκειμένου να σας μεταδώσουμε εδώ την εικόνα. Τα καλώδια κρέμονται, ρεύμα δεν υπάρχει στην περιοχή. Υπάρχουν φωτιστικά πεταμένα κάτω στο έδαφος, ενώ η πύρινη λέλαπα μπήκε και μέσα στον αυλόγυρο του σπιτιού και τον κατέστρεψε.
Τα περισσότερα σπίτια εδώ στη συγκεκριμένη περιοχή είχαν αυλές περιποιημένες με φυτά, δέντρα, με τον κήπο τους, που πλέον το τοπίο έχει μετατραπεί σε γκρίζο και θλιβερό. Βλέπουμε εδώ το δάσος, που πλέον και αυτό έχει κατακαεί. Δηλαδή, η φωτιά στα ξημερώματα από τις 4 μέχρι τις 6 το πρωί, όπως μας λένε οι κάτοικοι, έφτασε στο συγκεκριμένο οικισμό, στο συγκεκριμένο σημείο. Του ζητήθηκε λοιπόν να αποχωρήσουν άμεσα, άρον-άρον, καθώς η φορά του ανέμου άλλαξε και κατευθύνθηκε στο συγκεκριμένο οικισμό. Όπως βλέπετε μπροστά μας είναι η επαρχιακή οδός. Περνούν αυτή την ώρα οχήματα της αστυνομίας όπως και πυροσβεστικά, καθώς η κινητοποίηση υπάρχει στην περιοχή για τον κίνδυνο και τον φόβο συνεχών αναζωπηρώσεων. Βέβαια, ενεργό, ενιαίο και δυνατό μέτωπο σε εξέλιξη εδώ στην ευρύτερη περιοχή των Βιλίων δεν φαίνεται να υπάρχει σύμφωνα με τις πληροφορίες από την πυροσβεστική. Ωστόσο, η φωτιά έχει κάνει το καταστροφικό της έργο πάρα πολύ καλά. Έδειξε τα δόντια της συγκεκριμένη περιοχή πολύ νωρίς σήμερα τα ξημερώματα και το αποτέλεσμα είναι οι εικόνες, οι δραματικές αυτές που παρακολουθούμε τώρα στους δέκτες μας. Τα δέντρα έχουν καεί. Ήταν μια περιοχή που άλλοτε έδινε ζωντάνια και ζωή, ένας πνεύμονας στην Αττική, ένας πυρήνας ζωής και πρασίνου που πλέον έχει κατακαεί, έχει καεί ολοσχερός. Ενώ με τη βοήθεια του Απόστολου Τζίμα μπορούμε να δείξουμε και το διπλανό σπίτι, το γειτονικό, που και αυτό είναι εντελώς κατεστραμμένο. Δυστυχώς η πύρινη λέλαπα έδειξε το έλεος της εδώ στην συγκεκριμένη περιοχή, στον οικισμό αυτό που βρίσκεται πολύ κοντά στον οικισμό Θέα. Βλέπουμε λοιπόν εκεί που έχει εστιάσει τώρα η κάμερά μας, το σπίτι αυτό, το διπλανό που είναι επίσης κατεστραμμένο. Η σκεπή δεν υπάρχει καν, έχει μείνει μόνο ο σκελετός και τα σίδερα. Βρισκόμαστε λοιπόν ανάμεσα σε χαλάσματα, σε εικόνες θλιβερές, συγκλονιστικές και μπορούμε να κατανοήσουμε τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησαν οι άνθρωποι. Βέβαια, ο οικισμός εδώ αποτελεί πλέον μία πόλη φάντασμα. Είναι ερημικό το τοπίο. Τους μόνους που βλέπουμε να διασχίζουν τους δρόμους εδώ του οικισμού είναι κάποιοι πυροσβέστες που προσπαθούν να ελέγξουν τι ακριβώς έχει γίνει. Ενώ ο καπνός συνεχίζει και διαχέεται εδώ από τους κήπους των σπιτιών και από το δάσος που υπάρχει. Μικρές εστίες συνεχίζουν να καίνε στην περιοχή. Απόλυτη η καταστροφή, Αδαμαντία. Οι εικόνες, δυστυχώς, είναι συγκλονιστικές και δραματικές. Έτσι είναι. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Ας ελπίσουμε να σταματήσει εδώ αυτή η καταστροφική πυρκαγιά. Και τώρα, στο βίντεο που ακολουθεί, θα δούμε το οδηπορικό των δημοσιογράφων και των τεχνικών του Open στις καμένες περιοχές. Ήταν καταστροφή. Ευτυχώς που σώθηκε το σπίτι. Γκρίζο τοπίο. Από καΐδια και στάχτη παντού. Μια πόλη φάντασμα. Η επόμενη μέρα αποκάλυψε και το μέγεθος της καταστροφής σε οικισμούς των Βιλίων. Τεράστιες εκτάσεις δάσους αλλά και σπίτια έγιναν στάχτη. Έχει καεί ολοσχερός. Είναι ό,τι έχει απομείνει από το συγκεκριμένο σπίτι. Βλέπουμε ότι έχει καεί, η σκεπή του έχει καταστραφεί. Βλέπετε τρύπες στην οροφή του σπιτιού. Μόνο από καΐδια, στάχτη, σκόνη και καπνί που αναθυμιάζουν από την αυλή του συγκεκριμένου σπιτιού. Η τύχη είναι μαύρη, είναι ένα σκελετός. Ώρες μετά και ακόμα οι πύρινες γλώσσες δεν έχουν σταματήσει να καταπίνουν ό,τι βρίσκουν μέσα στο σπίτι. Είμαι με 5 ημέρες άϊπνος και τρέχουμε. Σας παρακαλώ και εσείς που βλέπετε να κινητοποιηθείτε. Χρειαζόμαστε θελοντές και χέρια με πρόθυμους ανθρώπους. Περίπου 7 σπίτια του οικισμού Καραούλη δεν σώθηκαν από τη μανία της φωτιάς, ενώ τα υπόλοιπα γλίτωσαν στο παραπέντε. Καταφέρανε με κουβάδες, με νερά και το σώσαν. Ξαφνικά, όλα γίνανε στο πολύ ξαφνικό. Σε 2 ώρες ήταν εδώ και κατέγγειλε τα πάντα. Είναι τόσο μεγάλα τα βουνά, είναι απάτητα, δεν υπάρχουν ζώνες πουθενά, τα μονοπάτια έχουν κλείσει όλα. Το εκκλησάκι της Παναγίας της Πορταΐτισσας είναι χτισμένο μέσα στο δάσος που κάηκε. Σώθηκε την τελευταία στιγμή. Σε έτρεξε ο εφημέριος του ναού να βρει τους πυροσβέστες λίγο πιο κάτω από εδώ που επιχειρούσαν. Έτρεξε ένα πυροσβεστικό όχημα, μπόρεσε να σώσει το εκκλησάκι. Όσο πυκνή ήταν η καπνή, που δεν είδε το σπίτι του εφημέριου ακριβώς δίπλα στο εκκλησάκι, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερός. Είναι μια τεράστια καταστροφή οικολογική, μια στην Πανίδα και στην Χλωρίδα, στον αέρα, στο έδαφος, στο υπέδαφος, και τις επιπτώσεις ουσιαστικά θα αρχίσουμε να τις βιώνουμε από την άλλη μέρα.
Οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς. Στη μάχη κατά των αναζωπηρώσεων και ειδικό ερπιστριοφόρο. Ειδικά όταν τα πράγματα δυσκολεύουν και υπάρχει φωτιά σε δυσπρόσιτα σημεία ανάμεσα σε οικισμούς. Οι εικόνες από το πέρασμα της πύρινης λέλαπα στους οικισμούς των Βιλίων προκαλούν πόνο αλλά και κύμα συμπαράστασης. Στον οικισμό Πανόραμα έχει στηθεί ένα κέντρο αλληλεγγύης από όπου διανέμονται τρόφιμα και νερά σε πυροσβέστες, εθελοντές αλλά και όσους επλήγησαν αυτές τις μέρες από τη φωτιά. Υπολογίζουμε ότι γύρω στις 1500 μερίδες διανέμουμε καθημερινώς. Έχω να κοιμηθώ 27 ώρες περίπου. Η μάχη είναι διαρκής, νομίζω, έτσι. Διαρκής και δεν παραδίδουμε τα όπλα. Θα είμαστε εδώ όσο χρειαστεί. Οι άνθρωποι του οικισμού σε συνεργασία με την πολιτική προστασία και την κοινωνική κουζίνα «Ο άλλος άνθρωπος» δείχνουν διατεθειμένοι να παραμείνουν όσο χρειαστεί προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια σε όσους την έχουν ανάγκη. Πάμε ξανά στις συνδέσεις μας και στη Γεωργία Γαρατζιώτη. Γεωργία, είσαι στα Μέγαρα. Ποιο είναι το ρεπορτάζ σου? Ευλαμπία, καλησπέρα. Βρισκόμαστε στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων και όπως βλέπετε στο πλάνο μας, στο βάθος, θα δείτε το μέτωπο που απασχολεί εδώ και ώρες τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Από τις μεσημεριανές ώρες, επήγες και αέριες δυνάμεις επιχειρούν εδώ ασταμάτητα στην περιοχή. Είχε πέσει το βάρος εδώ των αέριων δυνάμεων. Βλέπετε τώρα και ένα ελικόπτερο, δύο μάλλον ελικόπτερα της πυροσβεστικής που επιχειρούν. Βλέπετε και το μαύρο καπνό που υπάρχει ακόμα στο μέτωπο, καθώς ήδη από τις μεσημεριανές ώρες που φούντωσε και η ασταμάτητα. Παρθένο, κατάφυτο, Πευκοδάσος, πάρα πολύ πυκνή βλάστηση. Οι επίγειες δυνάμεις δυσκολεύονται πάρα πολύ να πλησιάσουν στο σημείο. Γι' αυτό και βλέπουμε συνεχώς τα ενέργεια μέσα να επιχειρούν. Τώρα βλέπουμε και τρίτο ελικόπτερο της πυροσβεστικής. Να σας πω ότι πολύ κοντά μας είναι ο οικισμός Αγία Σκέπη. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη δεξαμενή και υδροφόρες που εφοδιάζουν συνεχώς. Εκεί λοιπόν πηγαίνουν τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής για να πάρουν νερό και να συνεχίσουν να επιχειρήσουν, να είναι κοντά δηλαδή στο μέτωπο. Και κάποια άλλα ελικόπτερα Έριξον εφοδιάζουν από το Αλεποχώρι που είναι περίπου στα 10 λεπτά από το σημείο που βρισκόμαστε. Είναι συνεχής οι προσπάθειες εδώ των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είδαμε αρκετά καμένες περιοχές. Να σας πω ότι το συγκεκριμένο δάσος έχει ξανακαεί το 85, όπως μας είπαν εδώ κάποιοι κάτοικοι της περιοχής. Και τους στεναχωρεί ιδιαίτερα που για ακόμα μια φορά δυστυχώς δεν έχουν μπορέσει να το σώσουν. Τώρα υπάρχει άπνοια, είναι θετικό. Βέβαια δεν ξέρουμε στη συνέχεια πώς θα αλλάξουν οι άνεμοι, γιατί όπως ξέρουμε οι ρηπές αλλάζουν συνεχώς των ανέμων και η πυρκαγιά έχει το δικό της μικροκλίμα, οπότε δεν ξέρουμε ψηλά στο βουνό τι συμβαίνει. Να δούμε μέχρι να σταματήσουν να πετούν τα αέρια μέσα, αν θα έχουν καταφέρει ίσως να περιορίσουν λίγο το μέτωπο. Αριστερά μας όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλες εστίες. Δεν ξέρω αν μπορούμε να γυρίσουμε με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου του Ντάμπου. Βλέπουμε μαύρο καπνό και στα αριστερά μας, που σημαίνει ότι είναι μεγάλη έκταση της πυρκαγιάς. Τώρα, Ευλαμπία, να προσθέσω και για έναν 14χρονο, ο οποίος συνελήφθη, όπως ανακοίνωσαν αστυνομικές αρχές. Είναι απίστευτο, συνελήφθη 14χρονος εμπριστής, όχι όμως για αυτή την φωτιά. Έτσι λοιπόν, 14χρονος κατηγορείται για μπαράζ εμπρισμών στο Θεολόγο. Μετά τη σύλληψή του, φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι ευθύνεται για 9 πυρκαγιές, εκ των οποίων η μεγαλύτερη ήταν στο Θεολόγο της Φθιώτιδας στις 6 Αυγούστου, που έκαψε, να θυμίσουμε, μεγάλες εκτάσεις. Οι αρχές τον εντόπισαν, όπως μαθαίνουμε, μέσα από κάμερες κλειστού κυκλώματος. Ο ανήλικος, κατά τη διάρκεια της καταθεσής του, φέρεται να τους είπε χαρακτηριστικά ότι έβαζε τις φωτιές γιατί του άρεσε να βλέπει φλόγες και καπνούς. Έβαζε τις φωτιές με σπίρτα. Κατηγορείται λοιπόν για 9 από τις 13 πυρκαγιές που σημειώθηκαν στο διάστημα 5 έως 17 Αυγούστου, ενώ για το πλημέλια της Αμέλειας Ανηλίκου παραπέμονται οι γονείς του. Συνελήφθησαν και εκείνοι. Απίστευτο κι όμως έγινε και αυτό. Σας ευχαριστούμε όλους για το αναλυτικό σας ρεπορτάζ. Θα επιστρέψουμε εάν χρειαστεί. Τώρα, κυρίες και κύριοι, παράλληλα με τα απείρηνα μέτωπα, μένεται και η πολιτική κόντρα για τις πυρκαγιές που καίνε εδώ και δύο εβδομάδες. Η κυβέρνηση διαμηνεί ότι όλες οι πληγές που άνοιξαν θα κλείσουν, ενώ η αντιπολίτευση καταγγέλει έλλειψη συντονισμού και αναποτελεσματικότητα. Αίσθηση στο μεταξύ έχει προκαλέσει η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ερώτηση για το αν ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης διατηρεί την εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού.
Λίγες ημέρες πριν από τη συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στη Βουλή για τις καταστροφικές πυρκαγιές, η πολιτική κόντρα φουντώνει με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν πυρά. Δεν υπάρχει διαθέσιμη δύναμη που να μην ήταν στα βίλια αυτές τις μέρες, από την πρώτη στιγμή. Η κυβέρνησή μας εγγυάται ότι στο τέλος αυτής της κρίσης θα έχει μεριμνήσει ώστε να έχει καλυφθεί κάθε πληγή που άνοιξε. Περιβαλλοντική, οικονομική, επαγγελματική και ψυχολογική. Πράγμα που στο πρόσφατο παρελθόν άλλοι απέτυχαν ικτρά να κάνουν σε ανάλογες περιπτώσεις. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν την επόμενη μέρα και πρέπει να απαντηθούν γιατί αυτή η κριτική δεν γίνεται από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η κριτική γίνεται από τους πολίτες. Όταν έχουμε μια κατάσταση που έχουν καεί πάνω από 1.200.000 εκτάσεις στρέμματα δασικών εκτάσεων, όταν αντιμετωπίζουμε ίσως τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή που έχει αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή η χώρα, σίγουρα κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει. Με αυτό το βίντεο, το Κινάλ υπενθυμίζει τις διαβεβαιώσεις που δίνονταν στην έναρξη του καλοκαιριού, ενώ η πρόεδρος του κινήματος κάνει λόγο για ανικανότητα. Πρόκειται για ανικανότητα του επιτελικού κράτους, αναποτελεσματικότητα του συστήματος πολιτικής προστασίας, απουσία συστήματος πρόληψης και έλλειψη συντονισμού των αρμοδίων. Ο κύριος Μητσοτάκης ας ασχοληθεί επιτέλους σοβαρά με το πρόβλημα, αρκετά με τα επικοινωνιακά σόους. Το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το συντονιστικό της πυροσβεστικής, θέλοντας να ευχαριστήσει αλλά και να εμψυχώσει τους πυροσβέστες, οι οποίοι με αυταπάρνηση έχουν ρηχτεί στη μάχη με τις φλόγες. Χθες ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης απάντησε στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για τα εναέρια μέσα, σημειώνοντας ότι για την κυβέρνηση το θέμα της ασφάλειας είναι διαπραγμάτευτο. Στη φετινή αντιπυρική περίοδο και μέχρι σήμερα έχουν ήδη επιχειρήσει 6.190, δηλαδή διπλάσιες ώρες. Με αφορμή τις καταγγελίες για παρολίγον σύγκρουση του ελικοπτέρου της πυροσβεστικής με το ρωσικό Ιλιούσιν, ο τομεάρχης πολιτικής προστασίας του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για παντελή έλλειψη συντονισμού. Στην περίπτωση του ρωσικού Ιλιούσιν αλλά και των μέσων που παρήχε η Ρωσία στη χώρα μας, τα περισσότερα του ρωσικού στρατού, μαθαίνουμε ότι το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη δεν προέβλεψε να υπάρχει σύνδεσμος, οπότε το ρωσικό Ιλιούσιν και το πλήρωμά του αυτενεργούσε χωρίς εντολές και χωρίς συντονισμό. Δεν μπορεί πλέον η κυβέρνηση να εξαπατά τους πληττόμενους Έλληνες με σόου, όταν ακόμα δεν έχουν αποζημιωθεί πυρόπληκτοι, σεισμόπληκτοι παλαιότερων καταστροφών, όπως οι συμπολίτες μας στη Σάμο. Πάμε ξανά στον Αργύρη Καλογερόπουλο, που είσαι Αργύρη στους πρόποδες του Όρους Πατέρας. Μαζί σου είναι και ο Δήμαρχος Μεγαραίων, ο κύριος Γρηγόρης Σταμούλης. Ποια είναι η κατάσταση, πιστεύει ο κύριος Δήμαρχος ότι θα τελειώσει κάποια στιγμή αυτό το μέτωπο, ίσως και απόψε? Υπάρχει μια μεγάλη αναζωπήρωση, Ευλαμπία, αυτή τη στιγμή πίσω μου. Βέβαια, έχει έρθει και ένα δεύτερο ελικόπτερο. Κύριε Δήμαρχε, πιστεύετε θα τελειώσουμε σήμερα με αυτή την πυρκαγιά? Καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι ένα από τα μέτωπα της καταστροφικής πυρκαγιάς που κατακαίει επί τέσσερις μέρες το Δήμο Μάντρας είναι στο όρος Πατέρας, το οποίο είναι το όριο μεταξύ του Δήμου Μεγαραίων και του Δήμου Μάντρας. Η κορυφογραμμή είναι το όριο. Και από ό,τι βλέπετε πίσω μας τώρα, είναι μέσα στα όρια του Δήμου Μάντρας. Βέβαια, μας έχει απασχολήσει από την πρώτη μέρα, από τη Δευτέρα, αυτή η πυρκαγιά και για περιβαλλοντικούς λόγους, γιατί όταν καταστρέφεται το περιβάλλον δεν έχει όρια. Η επιπτώση στην ποιότητα ζωής κτλ. Αφορά όλους μας. Επομένως, προστρέξαμε από την πρώτη στιγμή να βοηθήσουμε σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του Δήμου Μάντρας. Αλλά και επειδή είναι τα όρια του Δήμου, εάν κατέβει η πυρκαγιά στη νότια πλευρά του όρους Πατέρας, μπαίνει στο Δήμο Μεγαραίων και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Έχουμε βιώσει και τη μεγάλη καταστροφή του 1985 που κάηκε όλο το όρος Πατέρας από την πλευρά τη νότια που είναι στο Δήμο Μεγαραίων και γι' αυτό επαγρυπτούμε και προσπαθούμε με κάθε τρόπο για να κρατηθεί η φωτιά, να τελειώσει όση καταστροφή έχει γίνει. Βέβαια, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και οι μεταβολές είναι πολύ συχνές. Πριν από 2 ώρες περίπου, πίσω η κατάσταση ήταν τέτοια της πυρκαγιάς, που νομίζαμε ότι πολύ σύντομα θα φτάσει εδώ που βρισκόμαστε τώρα. Παρ' όλα αυτά όμως και οι άνεμοι βοήθησαν, αλλά και κυρίως τα εναέρια μέσα, τα ελικόπτερα της αεροπορίας στρατού, βοήθησαν πάρα πολύ να παρουσιάσει μια εικόνα. Πριν από 20 λεπτά βλέπαμε μόνο, και πρέπει να φαίνεται πίσω, άσπρος καπνός, καλό σημάδι. Αλλά όπως θα διαπιστώσατε κι εσείς, εδώ και 10-15 λεπτά ανεβαίνει την κορυφογραμμή, μια αναζωπήρωση πυρκαγιάς και ανεβαίνει φλόγα προς απάνω. Ενεργούν τα ελικόπτερα, προσπαθούμε να κρατήσουμε
την πυρκαγιά μέχρι εδώ πέρα. Αυτή είναι η μεγάλη προσπάθεια, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Βέβαια πρέπει να πούμε και το άλλο, ότι και να περάσει προς τα κάτω, δεν είμαστε κοντά σε κατοικημένες περιοχές, δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για οικισμούς, για πολίτες κτλ. Και κάτω από εδώ είναι το πεδίο βολής πυροβολικού, το οποίο έχει μεν δέντρα, κυρίως ελιές, είναι αραιές, οπότε τα επίγεια μέσα μπορούν εύκολα να ενεργήσουν και να την κρατήσουν. Είναι το κύριο μέτωπο που σας απασχολεί, κύριε Σταμούλη, αυτό ή το κανδύλι? Αυτό και το άλλο ένα, που είναι και αυτό όρια με το Δήμο Μεγαρέων, που είναι κοντά στο κανδύλι, μια περιοχή που λέγεται Πανέικα, και εκεί υπάρχει κάτι αντίστοιχο, και εκεί η πυρκαγιά είναι σε κάλμα, αναζωπήρωση, προσπαθούμε να τη συγκρατήσουμε. Υπάρχουν αυτές κυρίως οι δύο αιστείες που εγκυμονούν τον κίνδυνο να κατέβει η πυρκαγιά και να περάσει στα όρια του Δήμου Μεγαρέων. Ενώ είναι σαφέστατα καλύτερη η εικόνα, τα εναέρια θα σταματήσουν σε λίγο, θα το ξαναδούμε αυτό το μέτωπο. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, αλλά όταν θα σταματήσουν τα εναέρια, δυστυχώς αν δεν έχουν σβήσει φλόγες θα υπάρξει ξανά πρόβλημα. Τώρα, άνοιξαν χθες το βράδυ οι πλατφόρμες για τις αποζημιώσεις και τις δωρεές προς τους πληγέντες των καταστροφικών πυρκαγιών, ενώ παράλληλα η Ειδική Επιτροπή για την Ανασύσταση της Βόρειας Εύβοιας υπό τον Σταύρο Μπένο πιάνει δουλειά. Ήδη έχουν γίνει 462 αιτήσεις από πυρόπληκτους ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ. Στην πλατφόρμα arogi.gov.gr οι πληγέντες από τις πυρκαγιές στο σπίτι ή την επιχείρησή τους έχουν ήδη αρχίσει να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους. Η δήλωση συμπληρώνεται με τους κωδικούς τάξης, τα στοιχεία του ακινήτου, τη χρήση του, τη βλάβη που έχει υποστεί, αλλά και την εκτιμόμενη ζημία. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων είναι η 30 Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση ωστόσο που ο έλεγχος των κλιμακίων δείξει ανακριβή ή ψευδή δήλωση, τα ποσά πρέπει να επιστραφούν. Τα πρώτα ποσά για τις ζημιές στα σπίτια και την οικοσκευή φτάνουν τις 20.000 ευρώ και τις 22.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις. Εκτός ωστόσο από τις επιδοτήσεις, αποφασίστηκε και η απαλλαγή των πληγέντων ακινήτων από το βάρος του έμφυα για 3 χρόνια, δηλαδή για το 2021, το 2022 και το 2023. Χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα ακόμη μέτρο ανακούφισης για τις επιχειρήσεις στη Βόρεια Εύβοια. Άρα όλες οι επιχειρήσεις της Βόρειας Εύβοιας, ασχέτως αν έχουν πληγεί ή όχι, ουσιαστικά δεν θα επιστρέψουν στο κράτος ούτε ευρώ από την επιστρεπτέα προκαταβολή την οποία είχαν λάβει. Μέσω της ίδιας πλατφόρμας μπορεί κανείς να κάνει αίτηση για επιδότηση ενοικίου στην περίπτωση που το σπίτι του δεν είναι κατοικήσιμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι πληγέντες, σε 2 δήμους της Εύβοιας, υπάλληλοι με τάμπλετ θα βοηθήσουν τους κατοίκους να συμπληρώσουν τις αιτήσεις τους. Επόμενο βήμα, η έναρξη των αντιπλημμυρικών έργων, καθώς το φθινόπωρο είναι πρώτων πυλών. Και να περάσουμε στο μέτωπο του κορονοϊού. Η μετάλλαξη Δέλτα κυριαρχεί στη χώρα μας και προσβάλλει ακόμη και παιδιά, ακόμα και βρέφη, όπως θα μας πει η Δέσποινα Βλεπάκη. Δέσποινα. Υπάρχει μια ιδιαίτερη ανησυχία για τη μετάλλαξη Δέλτα που κυριαρχεί στη χώρα μας, ανησυχία και για τα νησιά. Και μάλιστα σήμερα από Τυχείο μεταφέρθηκαν 2 παιδιά με κορονοϊό και ειδικές κάψουλες. Πρόκειται για ένα παιδί 12 ετών, αλλά και για ένα βρέφος μόλις 30 ημερών, που όπως μαθαίνω μεταφέρθηκε μέσα στην κάψουλα στην αγκαλιά της μητέρας του. Και τα 2 νοσηλεύονται στο Παίδων η Αγία Σοφία και συνεχίζονται οι εξετάσεις. Και όλα αυτά, Δέσποινα, ενώ πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τους υγειονομικούς που δεν έχουν εμβολιαστεί. Έχεις αποκλειστικό ρεπορτάζ. Πρέπει να σου πω ότι σήμερα στην ενημέρωση των υγειονομικών συντακτών ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ήταν κάθετος. Είπε ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί. Άρα οι υγειονομικοί που δεν έχουν εμβολιαστεί θα βγουν σε αναστολή. Σύμφωνα με πληροφορίες του Open, το Υπουργείο Υγείας επεξεργάζεται ένα πλάνο για το πώς ακριβώς θα γίνει αυτό. Και όπως μαθαίνω, το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στο λοιπό προσωπικό. Εμβολιασμένοι είναι ανεμβολίαστοι γύρω στο 20%, ίσως και παραπάνω. Σύμφωνα με πληροφορίες του Open, λοιπόν, αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει είναι εργαζόμενοι που δεν έχουν εμβολιαστεί και εργάζονται στις υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας, σύντησης, ακόμα και διοικητικό προσωπικό, να αντικατασταθούν με εξωτερική ανάθεση. Να δοθεί λοιπόν σε εταιρείες η ανάθεση αυτή, προκειμένου να καλυφθούν αυτά τα κενά, όσο οι άνθρωποι αυτοί θα είναι σε αναστολή. Μάλιστα, όπως μαθαίνω, έχει ήδη ζητηθεί από τα νοσοκομεία να προετοιμάσουν αυτό το πλάνο και να ζητήσουν πόσα άτομα χρειάζεται να αντικαταστήσουν, καθώς δεν έχουν εμβολιαστεί.
Και όλα αυτά λοιπόν θα μπουν σε αναστολή. 20% μας είπε ότι είναι ανεμβολίαστοι. Και ενώ πάλι τα κρούσματα είναι πάνω από 3.000 σήμερα. Τα σημερινά κρούσματα είναι 3.273, 286 διασωληνωμένοι ασθενείς και 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές της πανδημίας. Στην Αττική εντοπίστηκαν 709 κρούσματα, ακολουθεί η Κρήτη με 336 και στη Θεσσαλονίκη όμως τα κρούσματα ήταν 318. Ευλαμπία. Να σε ευχαριστήσουμε, Δέσποινα. Η πίεση, κυρίες και κύριοι, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αυξάνεται λοιπόν και μάλιστα ανάμεσα στους ασθενείς που νοσηλεύονται με κορονοϊό είναι και γνωστός τραγουδιστής. Με τη μετάλλαξη Δέλτα να έχει σχεδόν κυριαρχήσει στη χώρα και τα κρούσματα να κινούνται σταθερά σε υψηλά επίπεδα, η αύξηση εισαγωγών και διασωληνωμένων εντείνει την πίεση στο σύστημα υγείας. Νέες κλινικές κορονοϊού ανοίγουν σε πολλά νοσοκομεία και οι προβλέψεις για όσα ακολουθούν είναι φιαλτικές. Τον Οκτώβριο θα δούμε 680 και με αντίστοιχο αριθμό νοσούντων, δηλαδή ανθρώπων που είναι στο νοσοκομείο με COVID-19, γύρω στα 3.600-3.700. Οι νέοι που νοσούν και μάλιστα αρκετοί χρήζουν και νοσηλείας βρίσκονται στο επίκεντρο σε αυτή τη φάση της πανδημίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση του 40χρονου γνωστού τραγουδιστή Νίκο Οικονομόπουλου, ο οποίος νοσηλεύεται με υψηλό πυρετό και παροχή οξυγόνου στον Ευαγγελισμό. Δεν εξελίσσεται καλά η πανδημία. Έχουμε σταθεροποιηθεί γύρω στα 3.500 με 4.000 κρούσματα. Έχουμε περίπου 20 νεκρούς κάθε μέρα. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, που εφημέρευε έως στις 8 το πρωί, έγιναν τις τελευταίες 24 ώρες σχεδόν διπλάσιες εισαγωγές περιστατικών COVID σε σχέση με την προηγούμενη εφημερία. Από τους 52 που νοσηλεύονται συνολικά σε απλές κλίνες ΜΕΘ, οι 20 είναι κάτω των 40 ετών. Ανάμεσα σε αυτούς και ένα μωράκι 35 ημερών, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει. Στο χάρτη του ECDC αποτυπώνεται η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας που είναι στο βαθύ πορτοκαλί ή ακόμη και στο κόκκινο. Απαιτείται όμως από όλους η μέγιστη σοβαρότητα και υπευθυνότητα, ώστε να μειωθούν τα κρούσματα, να περιοριστούν οι νοσηλείες και οι απώλειες. Η πραγματικότητα αντιστέκεται και δεν υποχωρεί στις απόψεις, στις αντιλήψεις όσων αρνούνται να εμβολιαστούν. Η αναχέτηση του τέταρτου κύματος της πανδημίας στις αρχές του επόμενου μήνα αποτελεί κλειδί για κυβέρνηση και επιστήμονες εν ώψη και του ανοίγματος των σχολείων. Διεθνής άλλωστο μεταξύ έχει προκληθεί από τις δηλώσεις Τσιτσιπά ότι δεν έχει κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Οι αντιδράσεις συνεχίζονται με τους ειδικούς να παίρνουν θέση. Μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε από τις δηλώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά ότι δεν θα εμβολιαστεί μέχρι να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, έσπευσε να δώσει διευκρινήσεις χωρίς όμως πιστικό τρόπο, αφού με τα λεγόμενά του ουσιαστικά περνάει μηνύματα κατά του εμβολιασμού στις νεαρότερες ηλικίες. Για μένα το εμβόλιο δεν έχει δοκιμαστεί αρκετά, είναι καινούριο. Έχει κάποιες παρενέργειες, ξέρω προσωπικά κάποιους ανθρώπους που τις είχαν. Δεν είμαι κατά αυτό να το ξεκαθαρίσω. Απλώς δεν βλέπω λόγο για κάποιον στη δική μου ηλικιακή κατηγορία να χρειαστεί να εμβολιαστεί. Η πρωταθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης Ευαγγελία Πλατανιώτη, που νόσησε πρόσφατα από τον κορονοϊό, μιλώντας αποκλειστικά στο Open, δήλωσε χαρούμενη που είχε προλάβει να εμβολιαστεί. Χαίρομαι που το έκανα, γιατί αν δεν το είχα κάνει, θα ήταν όλα τελείως διαφορετικά. Θα είχα νοσηθεί πολύ πιο έντονα και σίγουρα θα είχα νοσηθεί και άλλοι άνθρωποι με τους οποίους συναναστράφηκα. Για έναν περίεργο λόγο να ήμασταν όλη την ημέρα μαζί, δεν τους το μετέφερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μετρούν πάνω από 2.500 θανάτους σε άτομα έως 29 ετών. Είναι λίγοι, δεν κινδυνεύουν οι νέοι. Στέφανε, να είσαι γερός και να συνεχίσεις να παίζεις τένις, εκεί μας κάνεις περήφανους. Στη νέα τοποθέτησή του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς τάχθηκε ξεκάθαρα κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Δεν μπορεί κάποιος να πάει με ένα εμβόλιο και να σε υποχρεώσει να το κάνεις. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Αν θέλεις να προστατευτείς με το εμβόλιο, δικό σου πρόβλημα, πήγαινε και κάνε το. Για εμάς τους νέους, πιστεύω ότι είναι καλό να περάσουμε τον ιό, γιατί θα χτίσουμε ανοσία. Δεν έχει ούτε τις γνώσεις, ούτε τις σπουδές, ούτε το ερευνητικό έργο που θα το επέτρεπαν να σχηματίσει άποψη γύρω από αυτό. Ο Τσιτσιπάς είπε επίσης πως μέχρι να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, θέλει να δει μια καλύτερη εκδοχή του εμβολίου που να παρέχει, όπως τόνισε, περισσότερα συν παρά πλην. Και περνάμε στο μέτωπο του Αφγανιστάν, όπου το χάος συνεχίζεται. Χιλιάδες Αφγανοί πολιορκούν το αεροδρόμιο στην Καμπούλ, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουν να μπουν σε κάποιο αεροπλάνο. Οι φανατικοί Ισλαμιστές, από την άλλη, επιδιώκουν να καταπνίξουν κάθε αντίδραση. Έχουμε συνδεθεί με τους ανταποκριτές και τους απεσταλμένους του Όπεν, τον Μιχάλη Ιγνατίου, τον Παντελή Βαλασόπουλο, την Αναστασία Αργυριάδου, που είσαι Αναστασία στον Εύρο, και τον Θανάση Αυγερινό. Θα δούμε μαζί όλες τις εξελίξεις. Πρώτα όμως, κυρίες και κύριοι,
Αργυρή. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Οι σκηνές αλλοφροσύνης γύρω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ δεν έχουν τέλος. Ένοπλοι με στρατιωτικές στολές ανοίγουν πύρ εναντίον Αφγανών που αναζητούν σωτηρία σε κάποια από τις πτήσεις προς τη Δύση. Γυναίκες με παιδιά στην αγκαλιά ουρλιάζουν τρομοκρατημένες. Σε ένα άλλο σημείο, Αμερικανοί στρατιώτες πυροβολούν στον αέρα και ρίχνουν δακρυγόνα για να διαλύσουν το πλήθος. Μέρα και νύχτα, χιλιάδες Αφγανοί περιμένουν έξω από το αεροδρόμιο για να γλιτώσουν από τους Ταλιμπάν. Αφγανιστάν είναι Ταλιμπάν, Ταλιμπάν είναι τουρίστες. So you and your daughter, you'll go anywhere? Any country? Any country. Σε κατάσταση απελπισίας, οι οικογένειες δίνουν τα παιδιά τους μέσα από σειρματοπλέγματα, επιπαρώντας τους στρατιώτες να τα πάρουν μακριά από το Αφγανιστάν. A family handing their toddler over the wall to American soldiers at Kabul Airport in the hope they'll take her to safety. Yes, shut up! Τουλάχιστον 12 Αφγανοί έχουν χάσει τη ζωή τους γύρω από το αεροδρόμιο από την περασμένη Κυριακή μετά την επέλαση των Ταλιμπάν στην Καμπούλ. Κάθε μέρα που περνάει, οι φανατικοί Ισλαμιστές δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο. The fighter takes the safety off his AK-47 and pushes through the crowd. Stay behind him. Stay behind him. Suddenly, two other Taliban charge towards us. You can see their rifle butt raised to strike producer Brent Swales. Ταλιμπάν άνοιξαν πύρ στην πόλη Ασανταμπάντ και σκότωσαν τρεις Αφγανούς που διαδήλωναν εναντίον τους. Στην Τζαλαλαμπάντ, οι Ισλαμιστές μαχητές εκτέλεσαν άλλους 4 διαδηλωτές, οι οποίοι ύψωσαν την αφγανική σημαία στο κέντρο της πόλης. Ανήμερα της επετείου ανεξαρτησίας της χώρας, οι Ταλιμπάν κήρυξαν τη δημιουργία Ισλαμικού Εμμυράτου και ανέβασαν τη δική τους σημαία στο διαδίκτυο. Αναζητώντας πολιτικές συμμαχίες, οι Ταλιμπάν είχαν συνομιλίες με τον πρώην πρόεδρο Χαμίτ Καρζάι και τον κορυφαίο Αφγανό διαπραγματευτή Αμπντουλάχ Αμπντουλάχ. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος Ασράφ Γκάνι έκανε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τις πρώτες του δηλώσεις αφού το εγκατέλειψε το Αφγανιστάν. Ισχυρίστηκε ότι το έκανε για να αποφευχθεί αιματοχυσία και αρνήθηκε πως πήρε μαζί του 169 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε ξανά στους ανταποκριτές και τους απεσταλμένους του Open. Μιχάλη Γνατίου, με εσένα θα ξεκινήσουμε. Παραμένει σε απόλυτη άρνηση, θα λέγαμε, η κυβέρνηση της Αμερικής. Ναι, Βλαπία, καλησπέρα. Θα έλεγα το σύστημα του Λευκού Οίκου και των Αμερικανικών Υπουργείων και των υπηρεσιών που ασχολούνται με την απόλυτη κατάρρευση του Αφγανιστάν. Ο πρόεδρος Biden κάλεσε για σήμερα συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου με πρώτο θέμα συζήτηση στην κατάσταση στο Αφγανιστάν. Θα έλεγα ότι η λέξη χάος δεν περιγράφει με ακρίβεια την κατάσταση στην Ουάσιγκτον και στην Καμπούλ. Και δεν είναι το μόνο πρόβλημα ότι υποστηρίζουν μια λάθος απόφαση που οδήγησε στην παράδοση του Αφγανιστάν στους Ταλιμπάν. Δεν είχαν ούτε σχέδιο, όπως αποδείχθηκε, για την εκένωση των Αμερικανών πολιτών και των Αφγανών συνεργατών τους. Ήδη ο πρόεδρος Biden άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραμείνουν και πέραν της 31ης Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Καμπούλ οι Αμερικανοί στρατιώτες, κάτι που δείχνει την έλλειψη στρατηγικής. Αλλά έχει προκαλέσει, ξέρεις, αλγινή εντύπωση ότι η απόφαση για διάσωση των υπηκόων τους που δεν έχουν φτάσει στο αεροδρόμιο αφέθηκε στους ίδιους, οι οποίοι βεβαίως κινδυνεύουν να συλληφθούν από τους Ταλιμπάν εάν επιχειρήσουν να πάνε στο αεροδρόμιο της Αφγανικής πρωτεύουσας. Επίσης προέκυψε και ένα άλλο πρόβλημα, ότι κάποιοι Αφγανοί πολέμαρχοι αλλά και στρατιωτικοί σήκωσαν τώρα το λάβαρο της αντίστασης εναντίον των Ταλιμπάν, αλλά δεν δέχονται βοήθεια από τους δυτικούς συμμάχους. Όπως έχει ήδη μεταδοθεί, οι δυνάμεις αυτές είναι σαφώς πιο ισχυρές σε αριθμούς από αυτές των Ταλιμπάν. Όλο αυτό το αλαλούμ προκαλεί δικαιολογημένο θυμό. Σήμερα τα βέλη στρέφονται περισσότερο στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, τον Τζέικ Σάλιβαν, ο οποίος είναι αυτός που συμβουλεύει τον πρόεδρο Biden, και η δουλειά του αφορά και τον τομέα της πρόβλεψης άσχημων καταστάσεων και προβλημάτων, και στα θέματα αυτά απέτυχε ηχτρά. Ο στρατηγικός αναλυτής, ο Κρις Κοφίνης, πολύ σημαντικός, που πρόσκειται στο Δημοκρατικό Κόμμα, αναφερόμενος περισσότερο στη δράση του κ. Σάλιβαν, είπε ότι αυτό που έγινε ήταν μια απόλυτη αποτυχία.
οι άνθρωποι, είπε, πρέπει να λογοδοτήσουν. Τα λέει για τους δημοκρατικούς, έτσι. Δεν υπάρχει τρόπος να το γυρίσουμε αυτό, λέει. Δεν έχει να κάνει με το αν θα μείνουμε ή θα φύγουμε. Αυτό αφορά τον τρόπο που φύγαμε. Και δεν φεύγεις με τον τρόπο αυτό. Και δεν είναι ο μόνος. Η κριτική είναι σκληρή και εντοπίζεται περισσότερο στη συμπεριφορά απέναντι στο γυναικείο πληθυσμό του Αφγανιστάν. Οι γυναίκες έχουν μείνει ανυπεράσπιστες. Και η Αμερική δεν δείχνει να έχει στρατηγική ούτε για το θέμα αυτό. Ο κ. Biden είπε, μίλησε για οικονομική και διπλωματική πίεση, όχι στρατιωτική. Καταλήγοντας να πούμε ότι ο πρόεδρος έμπλεξε λίγο τα πράγματα στη συνέντευξή του με τον Τζορτζ Στεφανόπουλο. Δεν θυμόταν αν ο επικεφαλής του ενόπλων δυνάμεων του ζήτησε να παραμείνουν 2.500 στρατιώτες. Παραδέχτηκε όμως ότι οι σύμβουλοι του είχαν διχαστεί για το συγκεκριμένο θέμα. Γενικά ομιλώντας και καταλήγω, αν ο στόχος ήταν αυτή η συνέντευξη να κερδίσει εντυπώσεις, δεν το πέτυχε. Αντίθετα, οι σκηνές που εκτελήσουν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ είναι φρικτές και δεν τιμούν την Αμερική, που ισχυρίζεται ότι προστατεύει τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά έβλαπτη. Η οποία Αμερική, Μιχάλη, δέχεται σφοδρή κριτική από όλο τον κόσμο. Τώρα, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν ανήσυχοι για την άνοδο των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, ο Τούρκος πρόεδρος καλωσορίζει τις πρώτες τους δηλώσεις. Η Μόσχα, από την άλλη, κατηγορεί τη Δύση, την ώρα που ο Τζο Μπάιντεν επιμένει, όπως μας είπε και ο Μιχάλης Ιγνατίου, ότι δεν είχε άλλη επιλογή. We've all seen the pictures. We've seen those hundreds of people packed into a C-17. We've seen Afghans falling. That was 4 days ago, 5 days ago. Ο Τζο Μπάιντεν απαντά στις επίμονες ερωτήσεις του Τζορτζ Στεφανόπουλου για τις σκηνές χάους στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. What did you think when you first saw those pictures? What I thought was we have to gain control of this. We have to move this more quickly. We have to move in a way in which we can take control of that airport. And we did. Τζο Μπάιντεν και Άγγελα Μέρκελ μίλησαν τηλεφωνικά και συμφώνησαν να συζητήσουν την κρίση στο Αφγανιστάν στην έκτακτη σύνοδο των G7 που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την ερχόμενη εβδομάδα. Wir wollen weiterhin so viele Menschen wie nur irgendwie möglich aus Afghanistan in Sicherheit bringen, nicht nur wir, sondern auch die Vereinigten Staaten, aber auch andere Länder. Und mit denen organisieren wir diese Luftbrücke immer internationaler. Βέβαια, ο Ιταλός Πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκη βιάζεται και καλεί να γίνει μια σύνοδο στον G20 αυτό το Σαββατοκύριακο. Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, μιλά για επώδυνη νέα κατάσταση στο Αφγανιστάν. Let me speak clearly and bluntly. This is a catastrophe. Переговоры по предотвращению миграционного коллапса следовало бы проводить до начала миграционного коллапса. Ну, так обычно бывает. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από την άλλη, φαίνεται να κλείνει το μάτι στους Ταλιμπάν. Ταλιμπάν, yöneticilerinin yaptığı itidalli, özellikle Taliban'ın Türkiye'ye yaklaşımı köşeli değildir. Μετά την Γαλλία, την Βρετανία και την Γερμανία, οι πρώτοι Αφγανοί πρόσφυγες έφτασαν και στη Μαδρίτη. Μάλιστα, τους υποδέχθηκε ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών. Πάμε ξανά στις συνδέσεις μας και στον Παντελή Βαλασόπουλο. Παντελή, είναι πυρετώδης οι επαφές της Άγγελα Μέρκελ με κορυφαίους ηγέτες προκειμένου να βρεθεί μια λύση σε αυτό το τεράστιο ζήτημα. Ακριβώς, υπήρξε μια σειρά τηλεφωνημάτων της καγκελαρίου Μέρκελ. Το ακούσαμε με τον πρόεδρο Μπάιντεν, αλλά και με ομολόγους από το Πακιστάν, το Ουσμπεκιστάν και το Κατάρ. Χώρες κλειδιά δηλαδή σε αυτή την υπόθεση. Με τον Αμερικανό πρόεδρο, βέβαια, συζήτησαν, ακούσανε ποιο είναι το πρόβλημα, το πώς θα εγκλωβίσουν τους ανθρώπους τους, αφού όλοι εφηνιδιάστηκαν. Οι Ταλιμπάν μπήκαν και οι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν. Οι Γερμανοί θέλουν να βγάλουν 10.000 Αφγανούς από τη χώρα, μαζί με τους Γερμανούς, μαζί με τους Ευρωπαίους πολίτες, με αυτή την αϊρογέφυρα που έχουν φτιάξει. Όμως οι Ταλιμπάν έχουν μπλοκάρει τους δρόμους προς το αεροδρόμιο, δεν αφήνουν Αφγανούς πολίτες να πάνε προς το αεροδρόμιο, γι' αυτό γίνονται και διαπραγματεύσεις, στόχος να εκενωθούν με ασφάλεια η Καμπούλ και βέβαια να μην υπάρξει προσφυγικό ρεύμα. Γι' αυτό και οι συζητήσεις με το Πακιστάν και το Ουσμπεκιστάν είναι χώρες κλειδιά και αυτές στην περιοχή. Αυτός είναι ο διπλωματικός πυρετός που κυριαρχεί σχετικά με αυτή την υπόθεση. Εδώ να πούμε ότι υπάρχει και πολιτική κρίση στη Γερμανία για τα ίδια που ακούμε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εφνιδιάστηκαν τόσο πολύ και στο Βερολίνο και δεν πρόλαβαν ούτε καν τους δικούς τους ανθρώπους να πάρουν. Υπάρχουν και οι Γερμανοί πολίτες που δεν είναι στην Καμπούλ, είναι στην Κάνταχαρ και σε άλλες πόλεις. Και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει με αυτούς.
Πώς αυτοί οι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν, τι έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, τι έκανε. Λένε ότι υπήρξαν πολύ λανθασμένες πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες, από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών, που μέχρι πριν λίγες ώρες μπουν οι Ταλιμπάν στην Καμπούλ, τηλεγραφούσαν από το Πακιστάν και από το Αφγανιστάν προς το Βερολίνο, λέγοντας, οι εκτιμήσεις λένε ότι οι Ταλιμπάν δεν ενδιαφέρονται να μπουν στην Καμπούλ και ότι θα μπουν μετά από μήνες. Αυτές τις πληροφορίες έπαιρναν στην καγκελαρία, αυτές τις πληροφορίες έπαιρναν στο Υπουργείο Εξωτερικών, πληροφορίες που τις συνένδεαν με τις πληροφορίες της CIA και ήταν και αυτές οι ίδιες, και έτσι μπλέξανε σε αυτό το δράμα τώρα που έχει προκαλέσει και μεγάλη πολιτική κρίση στη Γερμανία, καθώς όλοι ζητάνε την παρέτηση του Υπουργού Εξωτερικών, τουλάχιστον του Χάικο Μας. Ευλαβία. Απίστευτο, Παντελή, το πώς έπιασαν στον ύπνο κορυφαίες μυστικές υπηρεσίες. Τι να πούμε τώρα, σε συναγερμό είναι και η Ελλάδα φυσικά λόγω των εξελίξεων στο Αφγανιστάν. Ο φράχτης του Εύρου βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, ενώ το Open εξασφάλισε και σας παρουσιάζει αποκλειστικά πλάνα. Στον Εύρο αύριο εκτάκτως θα πάνε η Νίκος Παναγιωτόπουλος, Μιχάλης Χρυσοχοίδης και Κωνσταντίνος Φλώρος. Θέμα ημερών είναι η ολοκλήρωση του μεταλλικού φράχτη που θα σφραγίσει τον Εύρο και στο νότιο τμήμα του ποταμού, και το έργο προχωρά, όπως φαίνεται και στα αποκλειστικά πλάνα που εξασφάλισε το Open. Η δημιουργία του φράχτη είναι κρίσιμη, καθώς πριν καν ξεκινήσει το νέο προσφυγικό κύμα, καταγράφεται αύξηση στις ροές μεταναστών. Την πίεση που σήμερα διαπιστώνουμε, τη διαπιστώνουμε μόνο μέσα από τον ποταμό του Εύρου που έχει πέσει στάθμη. Ξέρκετα, σε μια εστάθμη του νερού έχει πέσει τόσο πολύ, όπου οι μετανάστες μπορούν να περνούν επί ελληνικού εδάφους υπό την καθοδήγηση των διακινητών πάντα, ακόμη και με τα πόδια. Έχουμε φτάσει να κάνουμε και πάνω από 10 συλλήψεις διακινητών την ημέρα. Εκτός από τη μεταλλική ασπίδα που υψώνεται σε ενδεχόμενα προσφυγικά κύματα, έχει δοθεί εντολή για άμεση ενίσχυση των συνόρων με επιπλέον προσωπικό και μέσα αποτροπής. Όπως βλέπετε, το αερόστατο της Frontex τύπου Zeppelin κάνει συνεχώς δοκιμές προκειμένου να συμμετάσχει στην αποαέρωση επιτήρηση των συνόρων μας. Εμείς είμαστε εδώ να φυλάμε τα σύνορά μας και θα το κάνουμε. Κατά μήκος του φράχτη υπάρχουν υπερσύγχρονες θερμικές κάμερες και ραντάρ που μπορούν να σαρώνουν μέχρι και 15 χιλιόμετρα μέσα στο τουρκικό έδαφος. Στα σχέδια για την κατόπευση της ελληνοτουρκικής μεθορίου προβλέπεται και χρήση drones. Να γίνουν και άλλες ενέργειες, γιατί δεν φτάνουν αυτά που γίνονται. Αύριο θα επισκεφθούν τον Εύρο οι Υπουργοί Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, συνοδευόμενοι από τους αρχηγούς του ΓΕΕΘΑ και της Ελληνικής Αστυνομίας. Μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών, η Ευρωπαία Επίτροπο Σίλβα Γιόχανσον ξεκαθάρισε ότι η Ευρώπη δεν θα δεχθεί παράτυπους μετανάστες. We have to avoid that people start on very dangerous journeys irregularly arriving at EU borders. Η Ελλάδα δεν θα ξαναγίνει ξέφραγο αμπέλι, ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας προστασία και αλληλεγγύη για τους πρόσφυγες. Να εξακολουθούν να μας θυμίζουν τις ολέθριες συνέπειες της μεταναστευτικής τους πολιτικής για την ελληνική επικράτεια. Στη χώρα δεν θα επιτρέψουμε να ξαναζήσουμε σκηνές του 2015. Διαβεβαιώνει τον ελληνικό λαό ότι θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να αντιμετωπίσουν ένα νέο κύμα προσφύγων. Όχι με προστασία και αλληλεγγύη, όχι με τη δίκαιη και πολιτικά ορθή απέτηση για μοίρασμα της ευθύνης σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά με κλειστά σύνορα και δυνάμεις αποτροπής. Πάμε τώρα στην απεσταλμένη του Open στον Εύρο, στην Αναστασία Αργυριάδου. Αναστασία, από το πρωί έχεις κάνει πολύ μεγάλη έρευνα. Τι σου λένε οι κάτοικοι, ανησυχούν? Οι κάτοικοι Ευλαμπία ανησυχούν, ωστόσο βλέπουν ότι ενισχύονται οι δυνάμεις και όλα τα μέσα αποτροπής για ένα ενδεχόμενο νέο προσφυγικό κύμα στον Εύρο. Τώρα είμαστε εδώ και αρκετές ώρες μαζί με τους νοριοφύλακες, οι οποίοι πιθαμή προς πιθαμή περιπολούν κάθε ακριτικό χωριό και κάθε σημείο δίπλα από το ποτάμι. Νωρίτερα τους συναντήσαμε με τις μηχανές στα ακριτικά χωριά να περιπολούν και έτσι να εμψυχώνουν τους κατοίκους, οι οποίοι ανησυχούν. Ανησυχούν βλέποντας να πέφτει η στάθμη του ποταμού και έτσι να έχουμε μεγαλύτερες μεταναστευτικές ροές. Ωστόσο, όπως είπαμε, οι περιπολίες είναι εντατικές και οι συλλήψεις καθημερινές. Περισσότερες από 10 συλλήψεις καθημερινά μπορεί να γίνονται, τόσο διακινητών όσο και αλλοδαπών που πέρασαν παράνομα στη χώρα μας. Τους βλέπουμε τώρα δίπλα από το ποτάμι να ερευνούν σπιθαμή προς σπιθαμή την υψηλή βλάστηση, έτσι ώστε να μην καταφέρει κανένας μετανάστης που πέρασε παράνομα τη χώρα να μπορέσει να φύγει από την περιοχή των Καστανιών ή και τα υπόλοιπα κριτικά χωριά όπως το Ορμένιο και τα
υπόλοιπα χωριά τα οποία επισκεφθήκαμε και συναντήσαμε τους κατοίκους να ανησυχούν, αλλά απ' την άλλη να γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να ξαναζήσουν τις δύσκολες καταστάσεις του Φεβρουαρίου του 2020. Είδαμε τον φράχτη, η υποκατασκευή ολοκληρώνεται, ο νέος φράχτης στα 26 χιλιόμετρα, αλλά έχει ανακατασκευαστεί και ο ήδη υπάρχοντο 12 χιλιόμετρων, ο οποίος και αυτός έχει αντικατασταθεί, το σύρμα με χαλίβδινες κολόνες 5 μέτρων. Είδαμε τις θερμικές κάμερες και τα υπερσύγχρονα συστήματα παρακολούθησης, αλλά για πρώτη φορά είδατε στο Open και το νέο αερόστατο τύπου Zeppelin της Frontex, το οποίο έχει ξεκινήσει και αυτό τα μέσα επιτήρησης, έχει μπει και αυτό στα μέσα επιτήρησης και επιχειρεί τόσο στη θαλάσσια περιοχή όσο και πάνω από τον Εύρο. Σε ύψιστο συναγερμό είναι, Αναστασία, όλες οι αρχές στον Εύρο και η Frontex εκεί. Πάμε τώρα και στον Θανάση Αυγερινό, γιατί Θανάση Αυγερινέ, στη Μόσχα κάνουν λόγο για ξύπνημα τρομοκρατικών πυρήνων και μάλιστα έχουμε και συλλήψεις. Καλησπέρα, Ευλαμπία. Η Μόσχα παρακολουθεί και τις εξελίξεις του Αφγανιστάν, που δείχνει να γνωρίζει πολύ καλά και το διαρκή εξευτελισμό της Δύσης και των πολιτικών της. Την ίδια στιγμή δεν κρύβει ότι ανισχύει από την ενίσχυση των φανατικών Ισλαμιστών στον περίγυρό της και στέλνει μήνυμα αποφασιστικότητας για την αντιμετώπιση τους, δημοσιοποιώντας συλλήψεις εξτρεμιστών της οργάνωσης Χίζμπ Ουτ Ταχρίρ Αλ Ισλαμί στη Χερσόνησο της Κρυμαίας από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, οι συλληφθέντες στρατολογούσαν εν δυνάμει τρομοκράτες και στα ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης αναλυτές εκφράζουν φόβους για επικείμενο ξύπνημα τρομοκρατικών πυρήνων που τελούν ενυπνώσεις σε Κεντρική Ασία και Βόρειο Κάυκασο. Μάλιστα, παρουσίασαν και πολυάριθμα ρωσόφωνα συγχαρητήρια μηνύματα σε κοινωνικά δίκτυα προς τους Ταλιμπάν από νοσταλγούς του νικημένου στον Κάυκασο Ισλαμικού Εμμυράτου. Συνεχίστηκε την ίδια στιγμή η κριτική στη στάση της Δύσης από την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, τη Μαρία Ζαχάροβα. Ηρωνεύτηκε ειδικότερα την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον αρμόδιο για την εξωτερική της πολιτική, τον Ζωζέπ Μπορέλ, και ειδικά για το προσφυγικό. Είπε ότι τώρα ξύπνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, λες και δεν έβλεπε την πολιτική της επί 20 χρόνια. Επίσης ότι η Δύση για άλλη μια φορά αφήνει κληρονομιά στην ανθρωπότητα, μια ανθρωπιστική καταστροφή μετά το Ιράκ, τη Λιβύη και τη Συρία. Η Ρωσίδα διπλωμάτης σε μια εντυπωσιακή επίδειξη ισχύως προσφέρθηκε εκ μέρους της Ρωσίας να οργανώσει για οποιαδήποτε χώρα χρειάζεται πτήσεις ρωσικών αεροσκαφών για τη μεταφορά οπουδήποτε ξένων πολιτών ή Αφγανών που θέλουν να μετακινηθούν από την Καμπούλ, δηλώνοντας ότι έχει εξασφαλίσει από τις νέες αρχές των Ταλιμπάν το πράσινο φως για τις πτήσεις των ρωσικών αεροσκαφών. Τέλος, η κυρία Ζαχάροβα αναφέρθηκε ειδικά στις σκηνές εγκατάλειψης των συνεργατών του ΝΑΤΟ στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, λέγοντας ότι την επόμενη φορά που οι Δυτικοί θα διαβάζουν στη Ρωσία διαλέξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα τους θυμίζουμε τους δυστυχείς αυτούς που πίστεψαν ότι θα φυγαδευτούν με τα αεροσκάφη, τα οποία κυριολεκτικά τους έλειωσαν και τους ποδοπάτησαν. Κρατάμε πάντως, Θανάση, τις συλλήψεις. Όλη η Δύση φοβάται ότι θα αυξηθεί η τρομοκρατία. Σας ευχαριστούμε όλους για το αναλυτικό σας ρεπορτάζ. Και εμείς γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Αίτηση αποφυλάκησης κατέθεσε ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Η Σοφία Φασουλάκη θα μας πει περισσότερα. Σοφία. Ναι, Βλαμπία, πράγματι ο Λουκάς 17 Νοέμβρη κατέθεσε προημερών αίτημα για την αποφυλάκησή του υπό όρους, καθώς στις 5 Σεπτεμβρίου κλείνει μέσα στις ελληνικές φυλακές 19 χρόνια κράτησης, γεγονός που του δίνει το δικαίωμα προκειμένου να υποβάλει αυτό το αίτημα. Μάλιστα, όπως πληροφορούμαστε, ήδη ο φάκελός του έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας, η οποία θα κάνει πρόταση, και προς το Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο στη συνέχεια θα αποφανθεί με βούλευμά του, αφού βέβαια, Ευλαμπία, εξετάσει το νόμιμο της υποβολής του αιτήματος, τον πειθαρχικό φάκελο του Δημήτρη Κουφοντίνα, καθώς και την βαρύτητα των πράξεων που έχει τελέσει, αλλά και τις τυχόν εκκρεμότητες που έχει ο Πολυσοβίτης. Να θυμίσουμε, Ευλαμπία, ότι ο Δημήτρης Κουφοντίνας καταδικάστηκε από το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων σε συνολική ποινή κάθριξης, 11 φορές ισόβια και 25 χρόνια. Να σε ευχαριστήσουμε, Σοφία Φασουλάκη. Είναι μια απόφαση που, όπως μας λένε πηγές από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα βγει μάλλον το Σεπτέμβριο, θα το παρακολουθούμε. Και τώρα πάμε ξανά στον Αργύρη Καλογερόπουλο και στο μέτωπο που μένεται στην περιοχή των Μεγαραίων. Είναι εκεί ο Αργύρης. Αργύρη, ποια είναι η κατάσταση? Η αναζωπηρώσεις είναι συνεχής εδώ στην περιοχή Κορομίλια.
επιχειρούν δύο ελικόπτερα, ένα Σινούκ και ένα Έριξον. Είναι παρθένο το Πευκοδάσος, κατεβαίνει προς την πλαγιά η φωτιά, υπάρχει μεγάλο πεζοπόρο τμήμα το οποίο που έχει σταθεί μπροστά προσπαθεί να την ανακόψει, ήρθε και μια μπουλντόζα του στρατού πριν από λίγο εδώ, θα επιχειρήσει και αυτή να ανοίξει έναν διάδρομο ώστε να μπορέσουν να πλησιάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα όσο το δυνατόν κοντύτερα στην πυρκαγιά. Είναι δύσβατο το έδαφος εδώ, είναι μια χαράδρα η οποία καίγεται αυτή τη στιγμή. Και καίγεται για πρώτη φορά, γιατί το 85 που είχε ξανακαεί αυτή η περιοχή ολόκληρη δεν είχε καεί αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν μεγάλα πεύκα τα οποία βλέπουμε στο οπτικό μας πεδίο, τα οποία δεν έχουν καεί και σε αυτά μόλις πάει η φωτιά θα δούμε εικόνες που είδαμε και χτες από τα Βίλια. Βέβαια το ευτύχημα είναι ότι δεν υπάρχουν κατοικίες εδώ πέρα, υπάρχουν στάνες και μερικά αγροτικά σπίτια, οι κάτοικοι έχουν μαζευτεί εδώ πέρα, πήραν τα ζώα τους, πήραν τα σκυλιά τους και έχουν κενώσει την περιοχή προς τα κάτω, προς τα Μέγαρα και ελπίζουν βέβαια να μην καταστραφούν οι οικίες τους, οι αγροτικές οικίες τους. Μάλιστα. Και οι στάνες τους και τα λοιπά. Και έχουν αυτό σωθεί ελπίζουμε, βέβαια τα ζώα, Αργύρης, να το πούμε αυτό. Και εμείς αυτό ελπίζουμε. Πάμε όμως στο Δημήτρη Σαραφίδη γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Αυτοκίνητο κοντά στο Καπιτόλιο βρέθηκε και ενδέχεται να έχει εκρηκτικά, Δημήτρη. Ευλαμπία, ακριβώς. Συναγερμός έχει σημάνει στην Ουάσιγκτον, καθώς η αστυνομία έχει εντοπίσει ένα φορτηγάκι σταθμευμένο έξω από κτίριο της βιβλιοθήκης του Καπιτολίου. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, είδαν τον οδηγό, ο οποίος τους είπε ότι μέσα στο όχημα υπάρχει βόμβα και κρατούσε κάτι που έμοιαζε με πυροκροτητή. Βλέπουμε στις οθόνες μας κιόλας μια φωτογραφία με τον ύποπτο μέσα στο φορτηγάκι και χαρτονομίσματα σκορπισμένα στο δρόμο. Αμέσως οι αστυνομικοί εκένωσαν την περιοχή, το προσωπικό και οι επισκέπτες στη βιβλιοθήκη έφυγαν και όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις της αστυνομίας με τον ύποπτο. Στην περιοχή, όπως είναι φυσικό, έχουν συγκεντρωθεί ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και πυροτεχνουργοί για να εξακριβώσουν αν το αντικείμενο μέσα στο φορτηγάκι είναι πράγματι εκρηκτικός μηχανισμός. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται αυτή τη στιγμή, Ευλαμπία. Και το παρακολουθούμε αυτό το θέμα, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Μείνετε όμως στο Open, γιατί αμέσως μετά έρχονται οι εικόνες με τον Τάσο Δούση. Και στις 9, μην χάσετε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Ριέκα για τα play-offs του Conference League. Από όλους εμάς, μέσα και έξω από το στούντιο του Open, καλό σας βράδυ.